Λουκάς Καρετινός, αρχιμουσικός και αυτή τη στιγμή είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μιλώντας για τη μουσική, θα ήθελα να πω ότι είναι η μόνη τέχνη η οποία γεννιέται στο κεφάλι του ανθρώπου, γεννιέται στο μυαλό του καλλιτέχνη. Δηλαδή είναι η μόνη τέχνη που σε πρώτη ανάγνωση δεν μιμείται τη φύση. Δηλαδή, ενώ η φύση μας παρέχει πολλούς ήχους διάχυτους, οι ήχοι αυτοί από μόνοι τους δεν αποτελούν μουσική. Εν αντιθέσει με τα σχήματα, τα βουνά, τις θάλασσες που αποτελούν ένα αντικείμενο μίμησης της ζωγραφικής ή εν σχέση με το διάλογο, με τις πράξεις των ανθρώπων που αποτελούν ένα είδος μίμησης της λογοτεχνίας, της ποίησης. Η μουσική λοιπόν γεννιέται όλη μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και ίσως θα λέγαμε ότι πέραν του συναισθηματικού υπόβαθρου είναι η πιο πνευματική τέχνη. Έχει δηλαδή αυτό την ανάμιξη των πνευματικών με των συναισθηματικών στοιχείων, με τα συναισθηματικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά όμως, ο καλλιτέχνης ο οποίος θα πρέπει μέσα του να γεννήσει τον συνδυασμό αυτών των ήχων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το περιβάλλον και τη φύση του, χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνει. Μην ξεχνάμε στους μεγάλους μουσικούς, η μεγάλη μουσική όταν το Wandern που λένε οι Γερμανοί, όταν ο περίπατος, η οδηπορία ήταν στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ήταν μια ανάγκη, όχι τόσο μετάβασης, όσο ανάγκη του να περάσουν πολλές ώρες μέσα στη φύση και να μπορέσουν να εμπνευστούν. Όταν λέω να εμπνευστούν, όχι συγκεκριμένα για ένα εξειδικευμένο έργο το οποίο εκείνη την ώρα θα έγραφαν, να έχουν μια διαρκή έμπνευση ζωής. Ο καλλιτέχνης αποταμιεύει εμπνεύσεις. Αποταμιεύει συνεχώς εμπνεύσεις και αυτές οι εμπνεύσεις του προέρχονται από τη φύση, προέρχονται από το περιβάλλον και την κατάλληλη στιγμή θα τις αποτυπώσει στο χαρτί μέσω του μυαλού του. Πάρα πολλά έργα, να θυμίσω ενδεικτικά την Παστοράλια του Μπετόβεν, τις εποχές του Χάιντν, τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, τα τραγούδια του Οδηπόρου, του Μάλερ, το χειμωνιάτικο ταξίδι του Σούμπερτ, η πρώτη συμφωνία της Άνοιξης του Σούμαν, έργα τα οποία ουσιαστικά αποτελούν έναν ύμνο στη φύση. Δεν περιγράφουν τη φύση, αποτελούν ένα ύμνο στη φύση. Δηλαδή προσπαθούν οι καλλιτέχνες να ανταποδώσουν στη φύση αυτά τα οποία εκείνη απλόχερα τους έδωσε που ζουν μαζί. Και προσπάθησαν με αυτά τους τα έργα να τα γυρίσουν σε αυτή. Θέλω να πω εδώ ότι επί σειρά ετών διδάσκω στο Οδείο Αθηνών Μορφολογία και στο κεφάλαιο και το συμφωνικό ποίημα διδάσκα πάντα τον Μολδάβα, ένα συμβολικό, εμβληματικό συμφωνικό ποίημα όλης της δυτικής μουσικής. Στα 30 αυτά χρόνια, την πρώτη φορά που οι μαθητές μου άκουγαν το έργο, αμέσως γοητεύοντο, ήταν πραγματικά μαγεμένοι από τη σύνθεση του έργου, αλλά κανείς ποτέ δεν είπε ότι πρόκειται για ένα ποτάμι. Τη δεύτερη φορά που άρχισα και εξηγούσα την επιμέρους ιστορία έτσι όπως μας την έχει αφήσει ως μέτανα, τους άρεσε ακόμα περισσότερο και έχω την εντύπωση ότι δεν τους άρεσε τόσο περισσότερο επειδή έβλεπαν την εξήγηση, αλλά επειδή το άκουγαν ήδη για δεύτερη φορά. Ήταν η επανάληψη. Είναι μια ενδεικτική κατάσταση το ότι ένα συμφωνικό ποίημα έχει ανάγκη το λόγο για να προσελκύσει, να το κάνει πιο εύληπτο, να το κάνει πιο εύληπτο στον πολίτο κόσμο, αλλά ουσιαστικά εκείνο που μαγνητίζει είναι η δύναμη της δικιάς σου, της εσωτερικής μουσικής. Με αυτή τη δύναμη ο μουσικός κόσμος πορεύεται. Είναι ένας πνευματικός κόσμος και συναισθηματικός και ψυχικός που για να τον ακουμπήσουμε και να τον αδράξουμε πρέπει και εμείς να βάλουμε συνέχεια το πνεύμα μας να δουλεύει. Εάν έλεγε ο Ραφαέλο, ο αναγεννησιακός ζωγράφος, έλεγε ότι εάν καταφέρουμε και κατανοήσουμε πλήρως ένα έργο τέχνης, μιλάει γενικότερη τέχνη, τότε εμείς που το κατανοήσαμε ανεβαίνουμε στο ίδιο επίπεδο του έργου. Εμείς ανεβαίνουμε, αυτό πρέπει πάντοτε να το προσπαθούμε και να μην, ιδίως όταν ακούμε μουσική, να μην ακούμε χαλαρά τη μουσική. Γιατί η μουσική είναι η λειτουργική μουσική, αυτή δηλαδή η μουσική η οποία
Έχει αυτές τις δυνάμεις μέσα της και είναι και η διακοσμητική μουσική. Μην μπερδεύουμε τη διακοσμητική μουσική με τη λειτουργική μουσική. Η λειτουργική μουσική θα μας πάρει από ένα σημείο, όπως έλεγε ο Ρίλκε, θα μας πάει πάνω και θα μας ξαναφύσει σε ένα άλλο σημείο από αυτό που μας πρωτοποιεί.